το ΤΕΙ φυτικής παραγωγής, το ΤΕΙ τμήματος διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το ΤΕΙ θερμοκηπιακών καλλιεργειών και αυτοκομείας, και όσοι που έχουν τελειώσει το ΤΕΙ βιολογικής γεωργίας, αυτοί μπορούν να συνταγογραφούν μόνο σκευάσματα τα οποία είναι συμβατά με τη βιολογική γεωργία. Εδώ να επισημάνουμε δύο πράγματα. Ένας συνταγογράφος μπορεί να έχετε κάνει όλη αίτηση στην ΤΑΟΚΑ του Λοκαρνανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο εδώ στην περιοχή μπορείτε να συνταγογραφείτε. Μπορείτε να συνταγογραφείτε για όλη την επικράτεια της χώρας. Και το δεύτερο, ότι η συνταγογράφηση γίνεται μέσω μιας ψηφιακής υπηρεσίας που διατίθεται από το Υπουργείο δωρεάν. Θα ήθελα να το τονίσω πάρα πολύ αυτό, το δωρεάν, διότι μπορείτε μόνοι σας να μπείτε μέσα στο site και να κάνετε συνταγογράφηση. Εάν τώρα εσείς επιθυμείτε να αγοράσετε ένα λογισμικό, το οποίο θα σας διευκολύνει και με την τιμολόγηση θα κάνετε συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή, αυτό είναι δικό σας θέμα. Για να δούμε τι λέει τώρα μία συνταγή. Η συνταγή είναι ουσιαστικά μία έγγραφη γνωμάτευση της αναγκαιότητας χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Εκδίδεται πάντα ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να την εκδώσουμε γραπτός. Την εκδίδουμε μόνο κατά τη λιανική πώληση. Όσοι από εσάς έχουν και άδεια χοντρικής, κατά τη χοντρική δεν κάνουμε συνταγογράφηση, όπως εξάλλου δεν κάνουμε ούτε ηλεκτρονική καταγραφή και αφορά μόνο επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Κατά την σύνταξη της συνταγής πρέπει να έχουμε τρία πράγματα υπόψη μας. Πρώτον, την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, που δεν είναι άλλο παρά η έγκρισή του. Δεύτερον, τις αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Και τρίτον, εδώ θα ήθελα λοιπόν να δώσω την προσοχή, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Και ποιος και τι συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, τις αποστάσεις από κάποια σημεία προστασίας. Δηλαδή, όταν δίνετε ένα φάρμακο, ρωτήστε αυτόν που το αγοράζει, εκεί που θα ψεκάσει μήπως δείχνει να υπάρχει σπίτι. Δυστυχώς, στη ΔΑΟ, τον τελευταίο καιρό μπορεί και κάθε 10 μέρες να έχουμε και μία καταγγελία για αυτές τις περιπτώσεις. Και από τον ψεκαστή, μετά καταλήγουμε και να ελέγχουμε και το κατάστημα. Έκανε συνταγογράφηση, έκανε ηλεκτρονική καταγραφή.